Γράφτηκα λοιπόν σε μια χοροδία, λεγόταν Λέση Γραμμάτων και Τεχνών Βορείου Ελλάδος. Ήταν μέσα παιδιά δημοκρατικά, αριστερά ήταν και πολύ. Υπήρχαν μέσα διάφορες μορφές τέχνης στη Λέσχη αυτή. Υπήρχε κινηματογράφος, υπήρχε ποιήση, υπήρχε ζωγραφική και υπήρχε και η μουσική. Εκεί λοιπόν αρχικά ήταν ο μαέστρος ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Και κάναμε πρόβες. Ο Σταύρος έφυγε όμως ξαφνικά και ανέλαβε τη χοροδία ο Ανδρέας Πρέζας. Εγώ είμαι ένα τενόρο στη χοροδία και κάποια μέρα θυμάμαι ήταν 25 Μαρτίου στο Δήμο Νεαπόλεως στη Θεσσαλονίκη, είσαι και αν δεν θυμάμαι, που θα ανεβάζουμε το άξιο νεστή. Επειδή λοιπόν αρρώστησε εκείνη την μέρα ο άλλος τενόρος, ο βασικός, μου είπε ο Ανδρέας να τραγουδήσω εγώ. Αυτή τη χοροδία την είχε ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Ο Σταύρος είχε φύγει το φθινόπωρο το 66, την είχα αναλάβει εγώ στη Λέση Γραμμάτων και Τεχνών Βορείου Ελλάδος. Είμαι ακόμα μαθητής του κρατικού οδείου. Εκεί τραγουδούσε ο Μανώλης, μέσα στη χοροδία αυτή. Τον είχα διακρίνει ήδη από την πρώτη βραδιά, έτσι Μανώλη, δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Ανδρέας μου είπε να σολάρω, να γίνω σόλο τραγουδιστής. Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου καν είχε περάσει ιδέα ότι μπορούσα ποτέ να τραγουδήσω, ναι. Και άλλα τα χρόνια έγινε εκεί, δεν ήταν έτσι σαν σήμερα που όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Τότε δεν ήταν εύκολο πράγμα εκείνη την εποχή να αφήσεις, ας πούμε, τις σπουδές, ας πούμε, για να γίνεις τραγουδιστής. Ήταν υποτίθεται και λίγο χαμηλού επίπεδου, ήταν νεοτροπία εκείνης της εποχής να γίνωσαν τραγουδιστής. Βλέπουμε που αργότερα άλλαξαν τα πράγματα και ο τραγουδιστής εντάσσεται μέσα στην τέχνη πια, σήμερα μέσα στον πολιτισμό. Τότε ήταν δύσκολη καιρή για τους Έλληνες τραγουδιστές. Ο Ανδρέας λοιπόν ήταν ο ηθικός αυτοργός που έγινε τραγουδιστής. Τρέχει βιαστικά κι όλα τα κάνει μυστικά. Ο κόσμος τρέχει βιαστικά κι όλα τα κάνει μυστικά. Και αντέδρασε ο κόσμος με ένα πρωτότυπο τρόπο που αυτό πρέπει να γραφεί κανονικά στα γραφεία, στο βιβλίο του Γκίνες. Αντί να χειροκροτάει, έκανε αυτό το πράγμα. Έκανε αυτό.